νεύρα, Γιώργο. Για έλα εδώ κοντά μας, έλα εδώ, έλα εδώ. Καταρχήν μου σπά τα νεύρα, έχω να σου πω για μία ακόμη φορά. Τον έχω συναντήσει. Πού είχαμε βρεθεί, στο αυτό μας έλειπε, είχαμε βρεθεί πριν χρόνια. Και είναι και στο σαλόν Oriental. Και από την πρώτη στιγμή που τον είδα, παιδιά, να τα κάνει όλα αυτά, λέω με τσαντίζει εσύ. Μπορεί εσύ και δεν μπορώ εγώ. Δεν έχει, ούτε αυτό έχει εδώ. Πώς το κάνει, βρε καλό μου. Μη έχει κόκαλα. Αυτό με την κοιλιά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πόσα χρόνια σου πήρε δηλαδή να το κάνει αυτό έτσι. Τρία. Τρία χρόνια, ε. Εγώ που σε βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον μη πρέπει να δώσω εντολή για να το κάνω αυτό. Δεν το χωράει το μυαλό μου δηλαδή. Τι δε? Σε ποιον μη πρέπει να δώσω εντολή. Στο στομάχι. Στο στομάχι. Να τη φουσκώσω. Τι να κάνω. Σταμάτα. Στο στομάχι. Τη φουσκώνω. Δεν μπορώ. Τρία χρόνια λέει. Μόνο τη φουσκώνω. Άμα το κάνω προφίλ. Τρία χρόνια κάθε μέρα μπροστά στον καθρέφτη. Έλα καλά το πα. Άμα έλα, κάτσεις λίγο. Και τον δουλεύεις, Σοφία. Δεν μπορώ, πονάω! Ναι, έτσι, στην αρχή, πονάω. Λοιπόν, περίμενε, φουσκώνω. Όχι, περίμενε. Καταλάβαινε. Καλά το πας. Έλα, καλά το πας, μπράβο. Σήκω λεπτά να κάνω μια επίδειξη. Γιατί κάνει πολύ καλή γυμναστική αυτό που κάνει. Κάνει πολύ καλός κοιλιακός. Πρέπει να, γενικότερα δεν πρέπει να έχουν σφιχτή κοιλιά. Πρέπει να έχετε χαλαρή κοιλιά, έτσι. Τι το είπανε του Γιώργου χτες. Τι του είπαμε. Ναι, ήταν καλή μαζί σου. Εγώ του είπα ότι... Πάρα πολύ καλή. Α. Ότι πρώτη φορά είδα Oriental να περιγράφεται από ένα σώμα τόσο καλά. Δηλαδή περιγράφει τη μουσική τόσο ωραία. Είναι σαν να παίζει με την κοιλιά του ταμπούρλο. Ναι. Μα αυτό, αυτό είναι η ουσία. Δηλαδή ότι η χορογραφία που έκανε, ο τρόπος που δείχνει τις ικανότητες που έχει, περιγράφουν και τη μουσική. Δηλαδή τα έχει δέσει τόσο ωραία και αρμονικά, που αυτό για μένα είναι μπράβο. Ιδανικό. Μια χαρά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα που σε είδα. Το πόδι σου καλά, είναι. Ναι, τώρα είναι καλά. Εντάξει, άντε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα.